Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κύριε Παπούλια. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ως ιστορικός, υποθέτω, και ως μαρξιστής, αναζητάτε την ολιστική αντίληψη για τη ζωή, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ναι. Ναι, ως φιλοσοφική προσέγγιση δεν είναι λάθος. Και ο μαρξισμός είναι μια ολιστική επιστημονική κοσμοθεωρία. Ένα ζωντανό εργαλείο ανάλυσης μιας πραγματικότητας που διαρκώς εξελίσσεται. Αλλά να σταματήσω εδώ για να ακούσω την ερώτησή σας. Η ερώτηση είναι ότι όταν αναφέρεσαι σε μια τέτοια θεωρία, προφανώς δεν αναφέρεσαι χωρίς το πολιτικό της υπόβαθρο, έτσι. Άρα η λογική του να λέμε ότι, παιδιά, εντάξει, επειδή έχουμε οικογένεια, φίλους, γονείς και τα λοιπά, ας μην κοιτάμε να τα θέλουμε όλα, μου φαίνεται ότι είναι λίγο έως αρκετά τραβηγμένη. Εντελώς. Αν ρωτάτε για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ο μαρξισμός είναι αυτός που τα υποστηρίζει. Ο μαρξισμός, αν θέλετε, και ως πρακτική εφαρμογή, που τα υποστηρίζει και στην πράξη, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την σκλαβιά της μισθωτής δουλείας, γιατί αυτό είναι ο καπιταλισμός, να μην το ξεχνάμε, κύριε Παπούλια. Ακόμα και αν τα δεσμά αυτά είναι αόρατα, ωστόσο βλέπουμε τις συνέπειές τους. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκπληρώσουν όλα τους τα όνειρα, και η αιτία γι' αυτό συνήθως είναι η κοινωνική τους θέση, είναι το πορτοφόλι τους. Είναι η ταξική τους θέση, μάλλον, καλύτερα. Κύριε Δελή, εχθές είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή για τον κλιματικό νόμο. Τελικά το περιβάλλον εξελίσσεται σε ένα νέο Ελντοράντο. Από ό,τι φαίνεται, ναι, κύριε Παπούλια. Ο λεγόμενος κλιματικός νόμος, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο έρχεται να συμπληρώσει, μάλλον έρχεται να ακουμπήσει πάνω στο εθνικό σχέδιο για το κλίμα που είχε εκπονήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός, λοιπόν, ο κλιματικός νόμος που ψηφίστηκε χθες, νομίζω ότι από την αρχή ως το τέλος είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των λεγόμενων πράσινων επιχειρηματικών ομίλων, της λεγόμενης πράσινης ενέργειας, της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Αυτοί που θα κερδίσουν πάρα πολλά είναι αυτοί από αυτό το νόμο, και βεβαίως τα λαϊκά νοικοκυριά, η λαϊκή πλειοψηφία, η οποία ενδιαφέρει εμάς ως ΚΚΕ, είναι αυτή που θα χάσει. Χάνει ήδη, γιατί αυτή η μετάβαση έχει ξεκινήσει, όπως γνωρίζετε. Χάνει ήδη και με τις πανάκριβες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαιτίας μιας εγκληματικής, με όλη τη σημασία της λέξης, απολιγνητοποίησης που έχει ξεκινήσει με ευθύνη πάλι όλων των κυβερνήσεων, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τη συνευθύνη του ΠΑΣΟΚ που χειροκροτεί, και η οποία διαδικασία έχει εκτινάξει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, επειδή παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα εν πολύ στη χώρα μας από ένα εισαγόμενο ορυκτό καύσιμο, όπως είναι το φυσικό αέριο, το οποίο μάλιστα στη συνέχεια προβλέπεται να το αγοράζει η χώρα μας ακόμα πιο ακριβά, γιατί είναι πιο ακριβό το αμερικάνικο φυσικό αέριο. Θα απεξαρτηθούμε από το ρώσικο και θα εξαρτηθούμε από το αμερικανικό, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, θα το πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά και με την υποχρεωτική αλλαγή μια σειράς οικιακών συσκευών, καυστήρων, αυτοκινήτων. Και από όσο ξέρουμε, αυτά είναι πανάκριβα. Όσο για τις επιδοτήσεις που τυχόν θα υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα, και αυτές πάλι θα πληρωθούν, να το πω, με έναν έμεσο τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο, μέσω της φορολογίας, πάλι από τον ίδιο το λαό. Και βεβαίως το κερασάκι στην τούρτα, κύριε Παπούλια, ήρθε με την λεγόμενη ασφάλιση των νεόδνητων κατοικιών σε περιοχές υψηλού περιβαλλοντικού κινδύνου. Δηλαδή, τι έρχεται εδώ το κράτος και λέει, και αυτό είναι απαράδεκτο πραγματικά, πέρα από πρωτοφανές. Έρχεται και λέει ότι εγώ αποσύω τη δική μου ευθύνη να προστατεύω την περιουσία του ελληνικού λαού ως δημόσιο, ως κράτος, και είναι δική σας υποχρέωση να ασφαλίσετε το σπίτι σας από φωτιά, από πλημμύρα, από οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία τα βασικά στοιχεία, το βασικό περιεχόμενο του κλιματικού νόμου. Γι' αυτό και το κόμμα μας τοποθετήθηκε και με
και με τον γραμματέα του κόμματος, τον Δημήτρη τον Μποτσούμπα, αλλά και με τους βουλευτές του, και με την ψήφο του τελικά καταψήφισε και κατήγγειλε αυτόν τον λεγόμενο κλιματικό νόμο. Τελικά ισχύει αυτό που ακούστηκε χθες στη Βουλή, νομίζω και από συναδέλφους σας, εννοώ βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι τελικά ο περίφημος κλιματικός νόμος είναι ένα τεράστιο δώρο σε τράπεζες και εταιρείες. Μα νομίζω ναι, αυτό είναι, το είπα και από την αρχή. Είναι ένας νόμος για τον οποίο τρίβουν τα χέρια τους τα πράσινα αρπακτικά, οι πράσινοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι βιομηχανίες κατασκευής της πράσινης τεχνολογίας, οι εταιρείες των ΑΠΕ, οι εταιρείες οι οποίες προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν όλη αυτή την τεχνολογία για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας, καταστρέφοντας, αν θέλετε, παραμερίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η χώρα μας και με το λιγνίτι, και υπάρχει σήμερα όλη η τεχνολογία για έτσι ώστε να είναι ακόμα και μηδενικό το αποτύπωμα από την αξιοποίηση του λιγνίτι ή από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Είναι ένας νόμος, κύριε Παπούλια, κομμένος και ραμμένος, όπως σας είπα, σε αυτούς τους ομίλους, για τις εταιρείες κατασκευής των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για τους εισαγωγούς. Για όλο το σύστημα. Όλοι αυτοί αναμένεται τελικά. Μα όλο αυτό το περιβόητο Green Deal, κύριε Παπούλια, τι είναι? Είναι η απάντηση σήμερα του καπιταλισμού, η απάντηση του κεφαλαίου στη σημερινή εποχή, στο μεγάλο πρόβλημα που έχει τις τεράστιες, τις υπερσυσσόρευσης μάλλον, δισεκατομμυρίων κεφαλαίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σεντούκια τους και που δεν βρίσκουν χώρο επενδυτικό, κερδοφόρο μάλλον, για να επενδυθούν. Κύριε Δελή. Και γίνεται μια ελεγχόμενη, για να μιλήσουμε και λίγο, να θυμηθούμε για τον μαρξισμό, μια ελεγχόμενη απαξίωση κεφαλαίου για να οδηγηθούμε σε μια νέα επένδυση όπου θα κερδίσουν πάλι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Περί αυτού πρόκειται. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, δηλαδή το New Green Deal, όπως λέγεται, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Δελή, εκλέγεσαι στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί ξεκινά η Πανεπιστημιακή Αστυνομία το δρόμο της προς τη γνώση μέσω του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χθες υπουργός. Γίνονται οι πρόβες. Χθες η υπουργός κατάργησε τις φοιτητικές παρατάξεις. Έτσι νομίζει. Απαντάμε εμείς. Καλά θα είναι να το ξεχάσουμε, κυρία Παπούλια. Αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με διατάγματα ούτε με υπουργικές αποφάσεις. Ας τους καλούμε να το ξανασκεφτούν. Η διάταξη αυτή, για να ξεκινήσω από τις φοιτητικές παρατάξεις, υπήρχε και στο νόμο της κυρίας Διαμανταπούλου, ουδέποτε εφαρμόστηκε, έμεινε στα χαρτιά, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Αλλά σε σχέση με την παρουσία της αστυνομίας, θεωρούμε ότι είναι προκλητική, είναι επικίνδυνη, κυρία Παπούλια, η συνεχιζόμενη παρουσία της αστυνομίας, της αστυνομικής δύναμης και μάλιστα αστυνομικής δύναμης πάνοπλης. Μιλάμε για τα ΜΑΤ, μιλάμε με πλήρη εξάρτηση μάχης, η οποία κυνηγάει φοιτητές, χτυπάει φοιτητές και φοιτήτριες, τους εμποδίζει να κάνουν συγκεντρώσεις, να κάνουν πορείες, ρίχνει χειροβομβίδες κρότου λάμψη σε ευθεία βολή, προκαλώντας. Είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τώρα τις αστυνομικές δυνάμεις μέσα από το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να θέλουν να το κάνουν επιχείρηση, αλλά φρούριο αστυνομικό δεν πρόκειται να γίνει και δεν θα επιτρέψουν οι φοιτητές να γίνει. Είπατε πριν λίγο ότι θέλουν να κάνουν τα πανεπιστήμια επιχειρήσεις. Θέλετε να γίνετε πιο σαφείς? Ναι, βεβαίως. Θέλουν να τα κάνουν επιχειρήσεις που να δουλεύουν για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το συνολικό τους σχέδιο και γι' αυτό ακριβώς χρειάζονται και την παρουσία της αστυνομίας. Γιατί η επιχειρηματική δράση έχει ανάγκη πάντα από την παρουσία της αστυνομίας, ιδιαίτερα όταν γίνεται με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Καταρχήν, οι ίδιες οι επιχειρήσεις, έχουμε συμφωνίες ανάμεσα στους συνδέσμους βιομηχάνων με διάφορα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα για συνεργασίες, επενδύουν πια στο ίδιο το περιεχόμενο των μαθημάτων και των κατευθύνσεων των τμήματων των πανεπιστημίων. Το ίδιο το πανεπιστήμιο συμπεριφέρεται ως επιχείρηση, πουλώντας μεταπτυχιακά, αξιοποιώντας, αν θέλετε, την ακίνητη του περιουσία. Ακόμα και στους φοιτητές τους προβλέπουν οι φοιτητικές εστίες να μην είναι δωρεάν, αλλά να ενοικιάζονται. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
ένα πανεπιστήμιο δηλαδή που λειτουργεί με επιχειρηματικό, με την επιχειρηματική λογική και που βεβαίως τα πτυχία του και ο προσανατολισμός του είναι στην εξυπηρέτηση κάθε φορά των αναγκών που έχουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι όμως, κύριε Παπούλη, επενδύουν, και αυτό πάλι ο Μαρξισμός το λέει και η ζωή βεβαίως τα επιβεβαιώνει, εκεί όπου υπάρχει κέρδος. Δεν επενδύουν σε τομείς που υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες. Δεν επενδύουν, για παράδειγμα, στην αντισεισμική θωράκιση, στην αντιπλημμυρική θωράκιση, στην αντιπυρική θωράκιση. Λέω πράγματα επίκαιρα. Επενδύουν σε άλλες startup εταιρείες από όπου επιδιώκουν να βγάλουν μια έξυπνη εφαρμογή για να βγάλουν κάποια χρήματα. Αυτό σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο θα παρακολουθεί τη δράση και τα επενδυτικά ενδιαφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων και ανάλογα θα αναπροσαρμόζει τα προγράμματά του. Κύριε Δελή. Αυτό δεν λέγεται Πανεπιστήμιο, με συγχωρείτε. Λέγεται επιχείρηση. Κύριε Δελή, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η κυβέρνηση στέλνει πυρομαχικά στην Ουκρανία. Το παραδέχτηκε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Παρακολουθώ την αρθρογραφία στο ριζοσπάστη. Εκτιμάτε ότι γινόμαστε μέρος της κρίσης? Βεβαίως, είναι απόδειξη εμπλοκής. Δεν είναι η μόνη βέβαια. Είναι μια ακόμα απόδειξη εμπλοκής της χώρας μας, επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας μας στην υπεριαλιστική σύγκρουση που εκδηλώνεται στο έδαφος της Ουκρανίας. Γιατί στην Ουκρανία δεν συγκρούεται ο Ουκρανικός στρατός με τον Ρώσικο στρατό. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Πρόκειται για σύγκρουση των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια. Με φόντο την Κίνα. Από την ώρα που η χώρα μας έχει στείλει βεβαίως πολεμοφόδια και νωρίτερα, στέλνει και τώρα βλήματα. Έχει ετοιμάσει δυνάμεις που συμμετέχουν για οποιοδήποτε ενδεχόμενο, δυνάμεις εννοώ στρατιωτικές δυνάμεις για διάφορες επεμβάσεις, και το κυριότερο, κύριε Παπούλια, δίνει τη δυνατότητα στις αμερικανονατοικές βάσεις να αξιοποιούνται για όλη τη δράση των αμερικανονατοικών στην Ουκρανία και στη γύρω περιοχή, στη σύγκρουσή τους με τη Ρωσία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι καθιστά τη χώρα μας, εκτός από ορμητήριο τέτοιων επιθέσεων, την καθιστά και στόχο αντιπίνων. Μάλιστα. Και το έχουν πει οι Ρώσοι. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα και πρέπει να σταματήσουν τώρα. Και εμείς, κύριε Παμπούλα, για να κλείσουμε αυτό, από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε τη ρωσική εισβολή ως απαράδεκτη, αλλά την ίδια στιγμή καταδικάζουμε και την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με λίγα λόγια, δεν διαλέγουμε, δεν πρόκειται πουδενή και ποτέ να διαλέξουμε υπεριαλιστή. Κύριε Δελή, εκλογές ή ανασχηματισμό βλέπετε? Τι να σας πω, δεν είμαστε μέσα στο κεφάλι του Πρωθυπουργού. Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι οι πολιτικές εξελίξεις μάλλον επιταχύνονται. Περιμένουμε να δούμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε έτσι κι αλλιώς βουλευτικές εκλογές. Οπότε είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, γεια σας.